Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Μήνυμα προς την Τουρκία να αφήσει τη ρητορική της έντασης και να απέχει από ενέργειες που δεν βοηθούν στην αποκλιμάκωση έστειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδηδης Βαρβιτσιώτης. Με αφορμή τη νέα τουρκική ναύτεξη, ο κ. Βαρβιτσιώτης τόνισε ότι η Τουρκία δεν πρέπει να συμπεριφέρεται σαν απρόβλεπτος γείτονας. Αν επιθυμεί να έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη, θα πρέπει να αφήσει τη ρητορική της έντασης και να απέχει από ενέργειες που δεν βοηθούν στην αποκλιμάκωση και στις σχέσεις καλής γειτονίας. Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός υπενθύμησε παράλληλα τα συμπεράσματα του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αναφέρονται στην ανάγκη διαρκούς αποκλιμάκωσης και την αποφυγή μονομερών ενεργειών από την πλευρά της Τουρκίας. Τώρα θα πάμε να δούμε όλα τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα της ειδησιογραφίας στη Δυτική Μακεδονία. Καλησπέρα τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Σε ολικό παγετό βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στη Δυτική Μακεδονία. Σήμερα το πρωί στις 2 το θερμόμετρο στην Πτολεμαΐδα έδειξε μείον 20 βαθμούς. Πάμε να δούμε λίγο την εικόνα τώρα της κακοκαιρίας. Είμαστε σε ένα περιβάλλον, σε ένα καθεστώς ολικού παγετού εδώ και αρκετές μέρες. Έχουμε θερμοκρασίες που είναι πολύ κάτω από το μείον 10. Σήμερα το πρωί στις 2 ακριβώς, στην περιοχή στρατοπέδου στην Πτολεμαΐδα, το θερμόμετρο είχε δείξει μείον 20,4 βαθμούς. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ενώ έπρεπε να ήμασταν πρωτοσέλιδα και πρώτες ειδήσεις στο σύνολο του μηντιακού κατεστημένου ανά την Ελλάδα, δυστυχώς περνάμε στα αζήτητα. Ενώ το τι βιώνει η Αθήνα είναι σε πρώτη είδηση, είναι σε έκτακτα δελτία ειδήσεων και εδώ έχουμε βέβαια και τα κρατική τηλεόραση η οποία δεν λέει να σοβαρευτεί. Συνεχίζει να μιμείται τα ιδιωτικά κανάλια. Μάλιστα. Καλά τα ιδιωτικά. Τα κρατικά γιατί. Αυτό το βάζω σαν προβληματισμό γιατί θα πρέπει να γνωρίζουν οι πάντες ότι έχουμε να κάνουμε με ένα αθηνοκεντρικό κράτος και όχι με μια περιφερειακή Ελλάδα η οποία σέβεται και την ελληνική περιφέρεια. Πάντως έχουμε πολύ κρύο. Εντάξει, βλέπουμε σήμερα ότι είναι καλύτερες οι θερμοκρασίες. Και σε όλα αυτά βέβαια, επειδή ο παγετός, οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ένα περιβάλλον το οποίο είναι πρωτόγνωρο, να πούμε ότι σύμφωνα με τον διευθυντή της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Ποδοσάκη Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, τον Νίκο Σαμαρά, από το Σάββατο μέχρι και χθες Δευτέρα. Είχαμε 10 άτομα, γυναίκες, άνδρες ηλικίας από 30 μέχρι και 70 χρόνια, οι οποίοι πιάστησαν κατάγματα λόγω του παγετού, γλιστρούσαν και πέφτουν κάτω και οι οποίοι βέβαια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να τους παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Αυτή περαστικά. Η εικόνα θα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί γιατί ο παγετός δεν παίζει. Βέβαια και έχουμε και αρκετό. Δηλαδή πρέπει να ανέβουν και οι θερμοκρασίες για να μπορέσουν να λιώσουν και τα χιόνια. Τώρα. Να αλλάξουμε κλίμα. Η επιπρόσθετη στήριξη των επιχειρήσεων του νομού Κοζάνης εξαιτίας της μακράς περίοδου των περιοριστικών μέτρων λόγω κορονού είναι το θέμα της ερώτησης του Γιώργου Μανατίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, με αποδέκτη τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Για να δούμε τώρα τι ζητάει ο κ. Αμανατίδης από τον Άδωνη Γεωργιάδη και τι θα απαντήσει ο κ. Γεωργιάδης. Ο κ. Αμανατίδης, αφού ανάκαμψε από μια προσωπική του περιπέτεια, μπαίνει για τα καλά στη μάχη. Βλέπουμε ότι ενεργοποιείται πολύ δυναμικά. Έτσι λοιπόν, σαν ΑΑ προτεραιότητα, έχει καταθέσει πριν από λίγο καιρό μια ερώτηση που έχει αποδέχτη τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον Άδωνη Γεωργιάδη, και θέμα της είναι η επιπρόσθετη στήριξη των επιχειρήσεων του νομού Κοζάνης εξαιτίας της μακράς περίοδου περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Στην επιστολή του, ο κ. Αμανατίδης, εμείς θα διαβάσουμε δύο αποσπάσματα, ξεκινώντας από το εισαγωγικό του κομμάτι. Κάνει λόγο ότι είναι ορατό από την πλειοψηφία των πολιτών το έργο που και η κυβέρνηση προωθεί με συνέπεια, επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα, το αντίστοιχο που επιτελείται από το Υπουργείο σας για τη στήριξη του παραγωγικού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της πανδημίας είναι αποδεκτό επίσης από την πλειοψηφία των πολιτών που βλέπουν και αντιλαμβάνονται και αξιολογούν τις πρωτοβουλίες και το αποτέλεσμά τους. Και καταλήγει βέβαια στην ερώτηση ότι τα παρατεταμένα υγειονομικά μέτρα και οι επιπτώσεις τους στην επιχειρηματικότητα προσθέθηκαν στις επιστώσεις που σταδιακή απολυντοποίηση επιφέρει στον νομό Κοζάνης και δημιουργούν ένα ασφιχτικό κατά τα άλλα περιβάλλον που απαιτεί συνδρομή και εκτόνωση. Με δεδομένο ότι γνωρίζετε πολύ καλά την περιοχή και τα προβλήματά της και είστε πάντα αρρωγός και κυρίως συνεπείς στην πολιτική των λόγων και των πράξεων, ερωτάστε. Θα υιοθετήσετε κατά προτεραιότητα και θα εξειδικεύσετε πρόσθετη δέσμη μέτρων υπέρ της επιχειρηματικότητας στον νομό Κοζάνης. Και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης θα εφαρμόσετε χρονοδιάγραμμα ενεργειών ανάλογων των αναγκών που ήδη υπάρχουν και έχουν αρνητικές συνέπειες στην επιχειρηματικότητα του νομού Κοζάνης. Υπογραφή Γεώργιος Αμανατίδης. Και θα περιμένουμε τι θα απαντήσει τον κύριο Αμανατίδη. Διέψιλον Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Γεωργιάδης. Μάλιστα, τώρα πάμε στις συντάξεις. Να δούμε τις ημερομηνίες τώρα που θα πληρωθούν, Θεόφιλε. Πάμε να δούμε τώρα τις επίσημες και οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των ταμείων των συντάξεων Μαρτίου 2021. Ξεκινάμε από το ΙΚΑ, η οποία γίνεται πληρωμή
με βάση τον αριθμό του ΑΜΚΑ. Το ΙΚΑ θα καταβάλει τη συντάξη Μαρτίου 2021, την 3η 23 Φεβρουαρίου, για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λύγει σε 1, 3, 5, 7 και 9. Ενώ τις συντάξεις πάλι στο ΙΚΑ που θα καταβληθούν στην 4η 24 Φεβρουαρίου, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ θα πρέπει ο ΑΜΚΑ τους να λύγει σε 0, 2, 4, 6 και 8. Τώρα πάμε να δούμε και τις ημερομηνίες για τα υπόλοιπα ταμεία. Ο ΟΑΕ θα καταβάλει τη συντάξη Μαρτίου την 5η 25 Φεβρουαρίου. Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τη συντάξη Μαρτίου την 5η επίσης 25 Φεβρουαρίου. Το ΕΤΑΑ, μη μισθωτών, θα καταβάλει τις συντάξεις την 5η επίσης 25 Φεβρουαρίου. Το ΝΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου. Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις την Παρασκευή επίσης 26 Φεβρουαρίου. Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ, μισθωτών, θα καταβάλουν τις συντάξεις όπως το Δημόσιο την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου. Οι προσωρινές τώρα συντάξεις ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας και πυροσβεστικού σώματος Δημήτρη θα καταβληθούν όπως το Δημόσιο την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου. Και τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τη συντάξη των ανασφάλιστων υπερήλικων την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου. Άρα θα γίνει πανικός. Αυτές 26 Φεβρουαρίου θα έχει πολύ κόσμο. Οι οριστικές και οι επίσημες ημερομηνίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το efka.gr. Ωραία, τώρα πάμε στα του Δήμου Βοΐου. Την Παρασκευή 19 του μήνα αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα από την ιδιωτική εταιρεία πρόταση αξιοποίησης του Βιοπά Σιάτσας. Δώσε μας το ρομπορτάζ και θα το δούμε και κάποια στιγμή τις επόμενες μέρες μετά την παρουσίαση από την εταιρεία. Πόσα εκατομμύρια αλήθεια δαπανήθηκαν σε αυτό το έργο, το Βιοπά Σιάτσας, το οποίο πολλοί ευαγγελίστηκαν, πολλά υπόθηκαν για αυτό, αλλά ποτέ μα ποτέ στην κυριολεξία δεν λειτουργήσε και δεν έχει αποδώσει τίποτα μα τίποτε, όχι μόνο στην τοπική οικονομία, βλέπεις, Σιάτιστα, αλλά και γενικά στην οικονομία του νομού Κοζάνης της Δυτικής Μακεδονίας. Είχα κάνει πολλά ρεπορτάζ για το Βιοπά Σιάτιστα το 2000. Ήταν δήμαρχος τότε Σιάτιστα ο Νίκος, ο Σπύρος ο Γκόγκος. Πολλά ρεπορτάζ και ο αντιδήμαρχος τότε Σιάτιστα ο Νίκος ο Ντιός. Και θυμάμαι, ήμουνα συνέχεια αρκετά ρεπορτάζ μέσα και ωραίος χώρος. Και νομάρχης τότε ήταν ο κύριος Μικλιάγκας. Το Βιοπά Σιάτιστα ήταν ένα έργο το οποίο ύψωσε πολύ το τείχος του τοπικισμού δυστυχώς από την ευρύτερη περιοχή. Ένας τοπικισμός ο οποίος μόνο αρνητικά είχε να δώσει και έδωσε και δημιούργησε και μια σειρά προβλημάτων. Τώρα, σε αυτό το περιβάλλον πάει, λοιπόν, έχουμε όπως ανεβαίνει στη Σιάτη στα δεξιά. Ναι, έχουμε μια είδηση η οποία την έχουμε αλλιεύσει από το κρατικό ραδιόφωνο που κάνει λόγο ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου θα παρουσιαστεί η επενδυτική πρόταση από ιδιωτική εταιρεία για το κτίριο του Βιοπά Σιάτιστας. Σύμφωνα με πληροφορίες της Δημοτικής Αρχής, η εταιρεία θέλει να εκμισθώσει το εν λόγω κτίριο δημιουργώντας ένα σύγχρονο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για να προχωρήσει η επένδυση στην αλλαγή χρήσης του βιοτεχνικού πάρκου που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Βοΐου από την περιφέρεια. Μένει να δούμε αν θα είναι η θετική γνωμοδότηση και αν πραγματικά το επόμενο διάστημα θα έχουμε να κάνουμε με ένα υπερσύγχρονο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας. Θα φανταστείς αυτό που είπα. Θέμα υγείας. Από το 2000 έχω να πάω. 2000, έλα να πάω στον χώρο του Βιοπά Σιάτσας για ρεπορτάζ τότε. Με τον τότε δήμαρχο τον κύριο Γκόγκο και τον αντιδήμαρχο τον κύριο Ντιό. Πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα. Συνέχεια της κόντρας με την παράταξη Κοζάνη Τόπος Ναζής. Δίνει η νέα παρέμβαση του δημάρχου Λάζαρου Μαλούτα. Τι λέει τώρα, απάντησε ο κύριος Μαλούτας, πλέον απαντάει στον Ελευθέρη Ιωαννίδη και στην παράταξή του. Είχαμε μια παρέμβαση της Δημοτικής Κίνησης Κοζάνης Τόπος Ναζής, όπου έκανε λόγο ότι ο Λάζαρος Μαλούτας διέπεται από ιδιοκτησιακά κριτήρια και χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Η απάντηση βέβαια ήρθε άμεσα από την πλευρά του κυρίου Μαλούτα, ο οποίος με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα κάνει λόγο ότι τελικά αποδεικνύεται περίτρανα ότι 5 χρόνια εξουσίας είναι αρκετά για να προσεγγίσει κάποιος με ιδιοκτησιακά κριτήρια τον αντιπολιτευτικό του λόγο, κρίνοντας προφανώς εξειδίοντα άλλοτρια. Και έχει παρακάτω παραθέσει μια σειρά ζητημάτων. Αυτή η κόντρα βέβαια καλά κρατεί, θα συνεχιστεί μέχρι να δούμε μέχρι πού θα τραβήξει, με δεδομένο το ότι και στον χώρο της κόντρας, της απολύτικης κατάλληλα κόντρας που έχουμε αυτό το διάστημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουν πει για τα καλά και οι επενδύσεις που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και αυτή η κόντρα δεν σταμάτησε. Από το 2014 μεταξύ Δημάρχου τότε Ελευθέριου Ανίδη και Λάζαρο Μαλούτα, επικεφαλής της μείζωνας αντιπολίτευσης, και συνεχίζεται σήμερα με το αντίστροφο. Κύριος Ιωαννίδης στην αντιπολίτευση, ο κύριος Μαλούτας στην Δημοτική Αρχή. Τώρα, πάμε στις Πρέσπες. Εκεί θα έχουμε τεστ κορονοϊού την Παρασκευή, να δώσουμε την ενημέρωση και μετά να πάω λίγο στο Δημοτικό Συμβούλιο Βλόρινας. Είναι μια είδηση την οποία έχουμε πάρει από την προσωπική σελίδα του Δημάρχου του Παναγιώτη Πασχαλίδη, ο οποίος ανάρτησε νωρίς σήμερα το πρωί μια ανακοίνωση που γίνεται λόγω στο δωρεάν τεστ ταχείας ανείχνευσης κορονοϊού για τους κατοίκους του
Το Πρεσπών θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου σε συνεργασία του Δήμου Πρεσπών με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, δηλαδή το γνωστό σε όλους εσυντομία ΕΟΔΗ. Οι δημότες θα μπορούν να προσέρχονται στον τόπο εξέτασης με το όχημά τους. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν στα χωριά του Δήμα τις εξής ώρες. Στις 10 το πρωί στην Κρυσταλλοπηγή. Στις 12 στο Λαιμό όπου βρίσκεται και το Δημαρχείο. Δεν χρειάζεται ραντεβού, μόνο τα βασικά στοιχεία, δηλαδή η ταυτότητα και ο ΆΜΚΑ. Επίσης, κινητό τηλέφωνο το οποίο θα δοθεί για αποστολή του αποτελέσματος. Να πούμε ότι οι προσερχόμενοι θα χρειαστεί να στείλουν μήνυμα τύπου 1 στο 13033 για την νόμιμη μετακίνησή τους, ενώ τα αποτελέσματα θα γνωστοποιούνται άμεσα στους πολίτες με μήνυμα στο κινητό τους. Και από ό,τι ξέρω, δεν έχει ενέργεια. Ναι, και καλά. Καθόλου πολύ σοβαρή και έτσι πρέπει να γίνεται για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Ναι, και δεν υπάρχουν. Να πούμε ότι είναι πολύ καλή εικόνα στις πρέσπες. Δεν έχουμε κανένα κρούσμα την τελευταία περίοδο και με τον ίδιο τον Δήμαρχο που κάποια στιγμή φιλοξενήμασε στο Δελτίο Ειδήσεων του ΓΑΣ, αλλά και σε επικοινωνία που είχα σήμερα με τον κύριο Πασχαλίδη, δεν έχουμε εικόνα. Είναι πάρα πολύ καλή στον Δήμο Πρεσπό. Πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις για να πάω λίγο στο Δημοτικό Συμβούλιο Φλόρινας. Να πούμε ότι το βόλιο έχει ντυθεί για τα καλά στα γιορτινά του. Ο νέος αστυνομικός διευθυντής Καστοριάς, που είναι ο Θωμάς Ζήκας, κατάγεται από τη Δαμασκηνιά Βοΐου. Επίσης, στη Φλόρινα τώρα έχουμε την κατάθεση στεφάνου στο στρατιωτικό νεκροταφείο από τον Δήμαρχο Φλόρινας και τον πρόεδρο της κοινότητας Φλόρινας. Ακόμη, είχαμε τη συνάντηση του Δημάρχου Φλόρινας Βασίλη Γιαννάκη με τον βουλευτή Φλόρινας της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιάννη τον Αντωνιάδη. Και τέλος, έχουμε τον ορισμό νέου αντιδημάρχου του Δήμου Σερβίων, όπου είναι ο κύριος Βιτόπουλος Θωμάς, με αρμοδιότητες στα έργα ίδρυυσης, αποχέτευσης και στην επανακίνηση δραστηριοτήτων στην μαρμαροφόρο περιοχή του Τρανοβάλτου. Μάλιστα. Μακάρι. Αυτό το θέμα με τα μάρμαρα κάποια στιγμή θα το αναδείξουμε, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο καίει. Να δούμε τι παρεμβάσεις γίνονται για να στηριχθούν όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες του μαρμάρου και η ευρύτερη περιοχή. Τώρα, πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε και ένα ρεπορτάζ. Θα έχουμε στην πορεία του δελτίου μας και αρκετά θέματα από το Δημοτικό Συμβούλιο Φλόρινας. Αλλά στο Δημοτικό Συμβούλιο Φλόρινας ερωτήθηκε ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιαννάκης, από τον Δημοτικό Σύμβουλο της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, τι γίνεται με το κτηματολόγιο. Απάντηση στον κύριο Μπαρδάκα. Το Δημοτικό Σύμβουλο της Αντιπολίτευσης έδωσε ο Δήμαρχος. Πάμε να δούμε σε αυτό το σημείο το σχετικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Θεόφιλε, σε ευχαριστούμε. Βλέπουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Τι γίνεται, κύριε Δήμαρχε, με το κτηματολόγιο και τη δήλωση περιουσίας του Δήμου? Έχω ενημερωθεί ότι η γεωανάλυση, το κτηματολόγιο δηλαδή, έχει ενημερώσει το Δήμο επανειλημμένα ότι πέρα από τις παρατάσεις οι οποίες έχουν δοθεί στη βάση της νομοθεσίας αλλά και ατύπως, κάποια στιγμή θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Ξέρω ότι το προχωράτε. Θέλω να επιμείνετε σε αυτό. Θέλω να μου πείτε αν θέλετε και οι υπόλοιποι να βοηθήσουμε, αν θέλετε να θέσουμε και σε άλλους εξωτερικούς συνεργάτες κάποιες εργασίες προκειμένου να κλείσει, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς, για το Δήμο. Αφορά την περιουσία του Δήμου, αφορά όλη μας την Πρίκα και όλο μας τον οικοκυριό. Σε ό,τι έχει να κάνει με την έγκριση των έργων, επειδή δεν υπήρχαν προτάσεις και οι προτάσεις κατατέθηκαν από το 19 και μετά, οι εγκρίσεις τους θα έρχονται σιγά σιγά. Δηλαδή το επόμενο χρονικό διάστημα θα εγκριθούν και θα δείτε τι εννοώ. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κτηματολόγιο, ήσασταν και αντιδήμαρχος οικονομικών, γνωρίζετε ότι υπήρχε μια μεγάλη αβελτηρία της προηγούμενης διοίκησης ως προς αυτό το θέμα. Θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει το κτηματολόγιο και αυτή τη στιγμή να μπορούμε να ξέρουμε και για τι περιουσία του Δήμου μιλάμε και τι μπορούμε να δώσουμε εκεί που μας ζητάνε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν μπει στο αυλάκι όλες οι διαδικασίες. Νομίζω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες και να εγγραφεί όλη η περιουσία του Δήμου στο κτηματολόγιο. Να αναφέρω εδώ ότι κάτι αντίστοιχο με το κτηματολόγιο είναι και το μητρώο υλικού, το οποίο δεν το είχε ο Δήμος. Δηλαδή, τι εννοώ? Δεν ξέρουμε τι έχει ο Δήμος ως υλικά. Δεν είχε γίνει καμία καταγραφή ποτέ. Αρχίσαμε και κάνουμε τώρα αυτή την καταγραφή. Έχουμε τα στοιχεία αυτά που θα είναι πάγια του Δήμου. Θα μπουν με barcodes παντού, σε κάθε συσκευή. Κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά περάσαμε τη μία ώρα για τη συζήτηση. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, απλά για να είμαι τυπικός εναντί όλων. Περάσαμε τη μία ώρα στη συζήτηση πριν τα θέματα. Ολοκληρώστε για να κλείσω.